Πασάρια. Λάθος. Γαλέτη με τον Χουανφράν μπροστά του. Πάει να κάνει το σουτ, το πρώτο σουτ του αγώνα. Όχι καλό όμως. Ψάχνει τον Διόγο. Φάουλ από τον Κυριάκο πάνω στον Διόγο. Πεσμένος κάτω. Ό,τι ήθελε η εξέδρα για να γριέψει, που δεν τον αγαπάει και ιδιαίτερα τον Κυριάκο, και φρόντισε να το δείξει καθόλου κόσμια πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι από τον κύριο Βασάρα στον αρχηγό της ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ. Νωρίτερα ήταν η φάση. Εδώ, για αυτή ακριβώς τη φάση που βλέπετε, τιμωρείται με την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι ο αρχηγός της ΑΕΚ. Να ο Γκαλέτη, πάει να βγει μπροστά, πετάει και φεύγει σφαίρα. Βγαίνει ο Κυριάκος πάνω του. Και τώρα, τι κάνει ο Βασάρας, αφήνει. Ο Κυριάκος, οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν αποβολή. Ο Κυριάκος λέει ότι δεν έκανε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, πάει να φύγει ο Γκαλέτη, τσιμπάει την μπάλα. Και όπως έρχεται ο Κυριάκος, δεν τον βρίσκει. Είναι φάουλ, σαφώς. Και από εκεί πέρα είναι στην κρίση του κύριου Βασάρα, τι θα δώσει. Το παιχνίδι συνεχίζεται με 11 για την ΑΕΚ. Ο Κυριάκος μένει μέσα. Μπαλιά του Ντομή για τον Διόγο, πάει να περάσει. Δεν μπορεί ο Μαϊστόροβιτς. Φάουλ επιθετικό δίνει ο Βασάρας. Η μπάλα πάει στον Μπελούτσι, προσπαθεί να γυρίσει για τον Γκαλέτη. Το σουτ πάνω στην κίνηση θα μπλοκάρει ο Σάχα. Ενώ βλέπουμε την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να κινείται με 4-4-2. Πιάσει την κεφαλιά από τον Ροσίδη, σκόρνερ. Ό,τι καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Βασίλη τον Ροσίδη απέναντι στον Σεμπαστιαν Σαχά που επέκρουσε καταπληκτικά σε κόρνερ που ξαναβλέπετε εδώ, κοιτάξτε. Ο Ροσίδης, καλό άλμα, καλή κεφαλιά, αλλά ο Σαχά ήταν εκεί που έπρεπε και έδιωξε σε κόρνερ. Τζιμπούρ, ωραία η ανάπτυξη της ΑΕΚ. Να ο Πελετιέρη προσπαθεί να περάσει την περιοχή. Ο Μπλάνκο δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό με τον Ντούντου, ο οποίος φαίνεται να ζητάει αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει. Είχε πρόβλημα από το προηγούμενο παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη. Τώρα ο Ντούντου λοιπόν έχει ένα τράβηγμα και μπαίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Το ζεστό χειροκρότημα της εξέδρας. Η ΑΕΚ που βγαίνει μπροστά επικίνδυνα με τον Τζιμπούρ. Πολύ επικίνδυνα, με δύναμη out. Αλλά ψηλά στο κέντρο της άμυνας, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ο Μπλάνκο βούτυξε, έπιασε καλά την κεφαλιά, αλλά έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Αντώνη Νικοπολίδη. Εκτέλεση, κεφαλιά, πέρασε δίπλα από τα δοκάρια και εκεί ήταν ο Μπλάνκο που δεν κατάλαβε. Μπελούτσι, Παπαδόπουλος ψάχνει το αριστερό, κάνει το shoot out. Ο Ντομή πάει να κόψει, ο Σκόκο, το επιμένει ο Ντομή, δεν υπάρχει τίποτα λέει ο διαιτητής, ζήτησε χέρι εκεί ο Σκόκο. Μπασινάς και η ΑΕΚ πιέζει τώρα από δεξιά. Μπλάνκο, Λαγός, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα πάει εκεί που πάει να διώξει ο Παπαδόπουλος. Σηκωθείτε λέει ο Βασάρας, δεν υπάρχει φάουλ. Ξανά η κατοχή για την ΑΕΚ με τον Τζιμπούρ έξω από την περιοχή. Τζιμπούρ ψάχνει να περάσει την μπάλα, δεν περνάει, θα κόψει ο Πατσατζόγλου και θα βγει στην αντεπίθεση ο Γκαλέτη με ανοιχτή την άμυνα της ΑΕΚ. Γκαλέτη με τον Μπασινά πάει να περάσει και περνάει πολύ ωραία καταρχήν. Μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη τρίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, καθαρό το κόψιμο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Και αλλαγή παιχνιδιού με το Λαγό ενώ φεύγει ο Τζιμπούρ απέναντι. Να ο Πελετιέρη χάνει καθαρά. Η παλιά για τον Κοβάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Κοβάσεβιτς πλασάρει. 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε η πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν. Μόλις μπήκε δεν νομίζω να είχε προλάβει να την αγγίξει νωρίτερα. Και ο Κοβάσεβιτς πλασάρει ιδανικά τον Σάχα και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε και βλέπετε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Μετά την επιτυχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που βάζει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Όσα έχει και ο Γκαλέτη. Κοιτάξτε εδώ, η πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, δεν υπάρχει offside. Καθαρή φάση, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει ιδανικά πάνω στην κίνηση. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σάχα. Βλέπετε εδώ το μεγάλο σκόρερ, βλέποντας να βγαίνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Παπαδόπουλος για τον Τζόρτζεβιτς, ξανά Παπαδόπουλος, ωραία απέναντι για τον Ντομή που έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Και ο Ντούντου και ο Διόγο, συγγνώμη. 2-0 από τον Διόγο. 2-0 από τον Διόγο σε ένα καταπληκτικό συνδυασμό και μια φοβερή σέντρα του Ντομή από αριστερά. Ο Διόγο μόνος του απέναντι στο Σαχά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
αφού και ο Διόγο φτάνει στα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. 3 ο Γκαλέτη, 3 ο Διόγο, 3 ο Κοβάσεβιτς, 2-0 σήμερα ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Και όπως όλες οι ομάδες, πριν ακόμα αντιδράσει ο αντίπαλος, ο Ολυμπιακός καταφέρει με ένα εκπληκτικό συνδυασμό όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδος, που θεωρώ ότι είναι σεμινάριο ανάπτυξη επιθετικού παιχνιδιού. Βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δηλαδή ουσιαστικά σκοτώνει την ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Μασινάς. Δεν μπόρεσε ο Πατσατζόγλου. Μασινάς. Εκεί που ο Γκαλέτη βγήκε πίσω, να ο Σκόκο θα κάνει το σούτο, κάρι και έξω. Η πιο καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, στο 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Κοιτάξτε εδώ, πολύ καλή παλιά. Δεν μπόρεσε ο Γκαλέτη, πάνω στην κίνηση το σούτ, η μπάλα στο κάθε το δοκάρι του Νικοπολίδη και έξω. Η πιο καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 75. Να δούμε τον Γκαλέτη εδώ με τον Διόγο, λίγο έξω από την περιοχή. Πάει να περάσει ο Διόγο, κρατάει, κάνει ένα σούτ. Πήγε να περάσει τρύπα μέσα από τα πόδια των αμυντικών της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν μένει με 10, θα ξαναδούμε φαντάζομαι κάποια στιγμή τη φάση. Με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Χουανφράν. Έχει αφήσει εντελώς την μπάλα και πηγαίνει για να ανακόψει τον Γκαλέτη. Εδώ, εδώ ακριβώς, μπράβο, αυτό είναι. Ναι. Με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, άουτ η κεφαλιά. Είδαμε νωρίς.